Σήμερα προσπαθήσαν να μας σπάσουν τον τζαμπουκά. Δεν το καταφέρνουν. Μας πεισμώνουν περισσότερο. Θα μας βρίσκουν μπροστά τους. Μας οδηγούν στην αυτοκτονία και στο εγκεφαλικό. Ήμασταν άρχοντες και έχουμε γίνει ζητιάνοι σε μια βραδιά. Μας κάθε υπουργός, κάθε βουλευτής βγαίνει στα κανάλια εδώ τα κεντρικά και μας συκοφαντεί ότι είμαστε χαμηλού επίπεδου. Και βγαίνει ο υφυπουργός εσωτερικών και μου λέει ότι είμαι χαμένο σκυλί. Πόσο να το αντέξω εγώ αυτό, Γιώργο? Πόσο να το αντέξω? Τι κάνανε? Πήραν τα σκυλιά από το κοπάδι και οι λύκοι μπαίνουν μέσα και κατασπαράζουν τα παιδιά μας κάθε μέρα. Τα ναρκωτικά κάνουν πάρτι μέσα στις αυλές. Ποια αξιοκρατία? Ποια αξιοκρατία είναι, ρε Γιώργη? Συγγνώμη για το ρε. Δεν αντέχουμε άλλο. Έχω πάρει 120.000 δάνεια, ναι. Τα έχω ξοφλήσει όλα και τώρα με ενοχλούν για 2.500 για μια πιστωτική κάρτα. Κάθε Παρασκευή κρύβομαι από το κορίτσι μου που είναι στο λύκειο, γιατί δεν έχω 5 ευρώ να το δώσω να βγει να πιει μια πορτοκαλάδα έξω στη Λάρισα. Ξεκινήσαμε 11 η ώρα ψες το βράδυ από τη Λάρισα. Ήρθαμε εδώ τις 5.30, τα φιλαράκια, εγώ δεν πρόλαβα να πω μέσα. Πήγαμε να κάνουμε μια κατάληψη ειρηνική, δεν περάξαμε τίποτα, δεν περάξαμε τίποτα και ήρθαν και συλλάβανε τα αδέρφια μας. Ο λαός έρχεται και μας δίνει συγχαρητήρια, μας χτυπά την πλάτη και μας λέει παιδιά και εμείς μαζί σας, και εμείς μαζί σας, να προσέχουν ένα. Τώρα είμαστε μόνο οι σχολικοί φύλακες. Σιγά σιγά θα ενωθούμε. Και άμα ενωθεί ο ελληνικός λαός, γιατί όλοι υποφέρομαι, Γιώργο, και το ξέρεις καλά. Είμαστε στον 5ο μήνα και 23 του Μάρτη χαιρετάμε τη σημαία και πάμε στο σπιτάκι μας. Ποια αξιοκρατία όταν εμάς περιμένουμε αυτή την περιβόητη οικία και ό,τι μετά δεν μας δίνουν ούτε απόλυση να πάρουμε ένα επίδομα από την ανεργία. Θέλουμε αξιοκρατία. Δεν είμαι εγκληματίας. Δεν θέλω να με περάσουν βραχιολάκια στα χέρια και να με πάνε σιγαδά σαν τον Πάσαρη, όπως πήγαν τους συναδέλφους μου σήμερα. Έτσι, το καταλαβαίνεις, Γιώργο? Το καταλαβαίνω. Μην μας αναγκάζουν να πηδάμε από τον 5ο. Δεν μας καταλαβαίνουν γιατί δεν μιλάμε γερμανικά. Υπάρχουν τόσες εκκρεμάτιδες στα σχολεία. Μπορούμε να πάμε επιστάτες, Γιώργο, στο Υπουργείο. Στο Υπουργείο Παιδείας. Φύγαμε από τα σχολεία. Ναι. Και από τότε που φύγαμε εμείς, έχει γίνει ρεμαδιό. Δεν έχω να αφήσει τίποτα άλλο. Αλλά μέχρι τότε που ήταν ο σκύλος ο Σωτήρης εκεί και φοβάταν και τον έβλεπαν στην αυλή να περιφέρεται, σκεφτόταν να πλησιάσουν. Μας πέταξε σε ένα βράδυ χωρίς να ξέρει, απλώς εγώ ήμουν το νούμερο 1836 από τους 2300. Δεν ήμουν ο Σωτήρης Αναγνωστόπουλος. Τα λάθη τα δικά τους πληρώνουμε εμείς. Εγώ δεν κυβέρνησα καμιά φορά. Δεν κυβέρνησα. Και όλοι τώρα αρχίζουν κεντροαριστερές, κεντροδεξιές, ψάχνουν για Στασίδη. Γιατί ξέρουνε ότι έχει τελειώσει πλέον η ιστορία τους.